θέλω να καταγγείλω τη Μαριάνθη, γιατί κάνει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με γυμναστική. Γι' αυτό και εγώ ρώτησα και έμαθα ότι το πιο hot, το πιο δύσκολο, το πιο ανερχόμενο στυλ γυμναστικής είναι το crossfit και ήρθα να κάνω εγώ αυτό το θέμα, γιατί είμαι πολύ αθλητικό άτομο. Δεν ξέρω πώς με βλέπεις. Ναι, σε βλέπω αρκετά αθλητική. Θέλω όμως να σε δω και μετά. Πάω γυμναστήριο τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο. Οπότε πιστεύω ότι είμαι καλά. 3 φορές καίγεσαι. Άρα εγώ στις 4 έχω υπερκαεί. Να σου πω, το crossfit τι είναι, δεν καταλαβαίνω καν τη λέξη. Ανέφερες πριν ότι είναι κάτι δύσκολο, θα επιμείνω σε αυτό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δύσκολο το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Το crossfit είναι λειτουργικές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται σε υψηλή ένταση κόντρα στον χρόνο. Γιατί να ξεκινήσει κάποιος crossfit? Όλοι πορώνονται, γιατί? Δεν είναι μόνο το crossfit σαν crossfit, είναι όλο το crossfit σαν community, σαν ιδέα. Έχει αυτό της παρέας. Είναι της παρέας, γενικότερα ανάλογα και το που έρχεσαι, έτσι. Καθένας προπονητής προωθεί αυτό που θέλει να προωθήσει. Εμείς είμαστε πιο πολύ της παρέας, γιατί μας αρέσει να έχουμε πολύ μεγάλη επικοινωνία με όλους. Αυτό το φοβερό που είναι στο crossfit είναι, εκτός ότι έχει φοβερές κινήσεις συνδυαστικές, οι οποίες θα μπορέσουν να σε κάνουν μέσα σε 10 λεπτά να κάψεις ό,τι κάνεις στο γυμναστήριο σε μια μισή ώρα. Το γρήγορο μου αρέσει. Α, γι' αυτό λες κόντρα στο χρόνο. Ναι, γι' αυτό που λέμε κόντρα στο χρόνο. Έχουμε το χρονόμετρο. Έχουμε όλοι μαζί, είμαστε ομαδικοί. Έχουμε την ομαδικότητα, έχουμε τον υγιή ανταγωνισμό. Κοίταξε να δεις, δάσκαλε. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο crossfit, επειδή είναι και πολύ παρέα, παίζει και πολύ φλερτ. Μπορώ όπως και να έχει, ναι, σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εύκολο εδώ, διότι είμαστε ακόμα πιο ενωμένοι. Ενώ στο γυμναστήριο είσαι στη διάδρομο τώρα, το κοτσάκι στο διάδρομο, έρχεται ο έτσι, σου λέει πώς θα την πλησιάσω τώρα. Όχι, εδώ είναι. Είσαι ούτως ή άλλως, αρχίζει ως ομάδα. Μαζί είμαστε μια ομάδα, μιλάμε ένας με τον άλλον. Θέλω να ξεκινήσω crossfit. Τι κάνω? Ξεκινάς με το introduction του crossfit. Παίρνεις το intro, κάνεις μια μέρα δοκιμαστική. Σε ένα μήνα προλαβαίνω να δω κανένα αποτέλεσμα ή θα έρθω στην παραλία πάλι έτσι? Αν σε ένα μήνα μπορούσαμε να κάνουμε αποτέλεσμα με κάτι, τότε θα το κάνουν όλοι. Όλοι στον κόσμο. Όχι, σε ένα μήνα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Σίγουρα όμως πολύ νωρίτερα από ό,τι μπορείς να κάνεις με κάποια άλλη άσκηση. Μου δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι και πολύ βαρετό. Δηλαδή, γιατί εγώ εξαιρετικά στο ποδήλατο πάνω, λίγο βαριέμαι. Αυτό που δεν είναι καθόλου βαρετό. Καθόλου, γιατί είμαστε όλοι μαζί. Και μουσικές από πίσω και τέτοια. Αυτό δεν το πάμε. Τέρμα μουσική. Τα κορίτσια κάνουν crossfit. Ναι, κάνουν αρκετά crossfit. Βέβαια το έχουν πάρει αρχικά με φόβο, αλλά δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα, ότι μια άσκηση μπορεί να έχουμε κλιμάκωση στην άσκηση. Δηλαδή αν δεν μπορεί να κάνει πολύ βαθύ κάθισμα, μπορεί να τη βάλει να κάτσει σε ένα κουτί. Ισχύει ότι όλοι υδρώνουν πάρα πολύ και όταν βγαίνουν όμως έχουν ένα αίσθημα πολύ wow και είναι έτοιμοι για... Ναι, υδρώνουν πάρα πολύ σίγουρα. Έχουν ένα αίσθημα ευχαρίστησης, ένα αίσθημα ότι κάνανε κάτι πραγματικά, δουλέψανε για αυτό που κάνανε και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Συνήθως οι περισσότεροι που δουλεύουν δυνατά σε πιο προχωρημένο στάδιο φεύγουν μετά από κανένα δύο λεπτά όρθιοι. Θέλω να μου δώσεις εδώ και τώρα 2 συμβουλές διατροφής. Να ξεχνάμε το πολύ βραδινό και γενικότερα το πρωινό μας να είναι power. Εντάξει, έχω φύγει, πάω να κάνω προπόνηση. Όχι, θέλω να πάω στους Κρήτους. Είσαι έτοιμη? Ναι. Είσαι σίγουρα?